Χριστιανοί μου, θα ξεκινήσουμε την ομιλία μας κάνοντας λόγο για έναν σύγχρονο νεομάρτυρα, τον πατέρα Δανιήλ Σισόεβ, βασιζόμενοι στην προσωπική διήγηση του στενού συνεργάτου του, πατρός Γιούρι Μαξίμοφ, που μας λέει τα εξής. Τον πατέρα Δανιήλ τον γνώρισα πριν 10 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1999. Σε αυτά τα 10 χρόνια τον άκουσα πολλές φορές να λέγει ότι επιθυμεί να πεθάνει σαν μάρτυρος. Θυμάμαι όταν πριν από μερικά χρόνια ταξιδέψαμε στα Σκόπια, όπου επισκεφτήκαμε ένα αρχαίο αμφιθέατρο, μέσα στο οποίο μαρτύρησαν κάποιοι από τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας, είπα στον πατέρα Δανιήλ, μπορείτε να μπείτε εκεί κι εσείς, εκεί όπου στέκονταν οι μάρτυρες πριν τους ρίξουν τα θηρία. Σήμερα πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο που στεκόταν εκεί κοιτάζοντας προς τον ουρανό, με την ίδια ηρεμία θα κοίταζε και τον δολοφόνο του στις 9 Νοεμβρίου του 2009. Πρέπει όμως να εξομολογηθώ ότι πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη πως θα πρέπει να φοβήθηκε στις τελευταίες του στιγμές. Γι' αυτό και ρώτησα τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φόνου. Τι έκανε ο πατήρ Δανιήλ όταν βγήκε από το Άγιον Βήμα βλέποντας τον μασκοφόρο με το πιστόλι στο χέρι? Μου απάντησε, πήγε κατευθείαν επάνω του. Ο ιερέας Δανιήλ Σισόεβ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1974 και ανήκει σε ιερατική οικογένεια. Η οικογένειά του αποτελείται από την πρεσβυτέρα του Ιουλία και τις δυο μικρές του κόρες. Το 2001 χειροτονήθηκε ιερέας και το 2006 έκτισε στη Νότια Μόσχα ένα ναό προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στα μελλοντικά του σχέδια ήταν να κτίσει και ένα μεγάλο ναό προς τιμήν του προστάτου του προφήτου Δανιήλ, από τον οποίο εμπνεύστηκε, όπως ο ίδιος έλεγε, τον ιεραποστολικό του ζήλο. Έτσι έκανε ιεραποστολή σε όλο τον κόσμο, βαπτίζοντας περισσότερο από 80 μουσουλμάνους και επιστρέφοντας στην Ορθόδοξη πίστη περίπου 500 Προτεστάντες. Έγραψε μια σειρά βιβλίων, το κυριότερο του οποίου είναι το «Γάμος με έναν μουσουλμάνο γίνεται», το οποίο αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια χριστιανή όταν συνάπτει πολιτικό γάμο με έναν μουσουλμάνο. Ο πατήρ Δανιήλ πήγαινε στις προτεστάντικες συνάξεις και βασιζόμενο στην Αγία Γραφή κήρυτε την Ορθόδοξη πίστη, συμμετέχοντας σε ανοιχτές συζητήσεις ακόμα και με τους νεοειδωλολάτρες, αλλά πάνω απ' όλα απέκτησε φήμη ως ιεραπόστολος μεταξύ των μουσουλμάνων, γι' αυτό και μισήθηκε πολύ. Συχνά ελάμβανε απειλητικά τηλεφωνήματα όπως και επιστολές. Μάλιστα 1,5 χρόνο πριν τη δολοφονία του, η μουσουλμάνα δημοσιογράφος Χομιντουλίνα ζήτησε εισαγγελική δίωξη εναντίον του για υποκίνηση θρησκευτικού μίσους, πράγμα που η εισαγγελία του απέρριψε. Από τότε όμως άρχισε στην ουσία μια δόλια προσπάθεια δυσφήμισης και κατασυκοφάντησης του πατρός Δανιήλ για να τσαλακωθεί το ορθόδοξο φρόνημά του και η άδολη παρησία του. Κάτι το οποίο οι Ορθόδοξοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αφού δεν ήσαν εξοικειωμένοι με την προπαγάνδα των μουσουλμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγνοώντας οι περισσότεροι ότι συχνά υπέφερε. Ο πατήρ Δανιήλ, ύστερα από την πρώτη δημόσια αντιπαράθεσή του με τους μουσουλμάνους, ήταν σίγουρος ότι θα τον σκοτώσουν.
Τη νύχτα εκείνη όμως είδε ένα θεϊκό όνειρο που τον βεβαίωνε για την προστασία της Παναγίας και από εκείνη τη στιγμή σταμάτησε να φοβάται τους μουσουλμάνους και τις απειλές του, επειδή συνειδητοποίησε την αδυναμία του σατανά και κάθε ανθρώπινης κακίας μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Μάλιστα μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία το ομολόγησε ότι όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες και οι περιστάσεις γίνονται πιεστικές, αισθάνομαι πάντοτε ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα τεράστιο χέρι το οποίο με οδηγεί, με καθοδηγεί, με προστατεύει. Αυτό τον έκανε να μην παραπονείται ποτέ και έτσι όλοι οι ενορίτες του στη Μόσχα τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο εύθυμο και γεμάτο ζωή, αγνώντας οι περισσότεροι ότι συχνά υπέφερε από δυνατούς πονοκεφάλους. Η τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του ξεκίνησε με θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Θωμά, που ίδιος έκτισε, όπως είπαμε, νότια της Μόσχας. Την ίδια μέρα βάπτισε ένα παιδί και έφερε στην αγκαλιά της Εκκλησίας ένα νέο, τον οποίον γλίτωσε από τον αποκριθισμό. Λίγο αργότερα άρχισε ως συνήθως τις ομιλίες του με βάση την Αγία Γραφή και έμεινε αργά στο ναό συζητώντας με τους ενορίτες του διάφορα προβλήματα. Όταν πια έμεινε μόνος του, μπήκε στο Άγιο Βήμα για να προσευχηθεί. Ήταν 19 Νοεμβρίου του 2009. Εκείνη τη στιγμή εισέβαλε στο ναό δολοφόνος του, μουσουλμάνος μασκοφόρος, ο οποίος άρχισε να πυροβολεί και να φωνάζει. «Πού είναι ο Σισόευ?» Τότε ο πατήρ Δανιήλ βγήκε από το Άγιο Βήμα με θάρρος και κατευθύνθηκε προς τον δολοφόνο που τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι και στο στήθος. Έλαβε έτσι το στέφανο του μαρτυρίου, αν και ήταν μόλις 35 ετών. Μια άλλη ανταπόκριση από τη Μόσχα μας λέγει τα εξής. Πρώτος βγήκε ο χοροδιδάσκαλος. Χοροδιδάσκαλος σημαίνει αυτός που διευθύνει τον χορό των Ιεροψαλτών. Βλαδίμηρος Στρελβίσκι, ο οποίος πυροβολήθηκε με όπλο που είχε σιγαστήρα. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο πατήρ Δανιήλ, ο οποίος πυροβολήθηκε δύο φορές, μία όπως είπαμε στο κεφάλι και στο στήθος και έπεσε κάτω. Ο Βλαδίμηρος διέφυγε τον κίνδυνο και σώθηκε, ενώ ο πατήρ Δανιήλ λίγες ώρες αργότερα πέθαινε πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Στις 25 Δεκεμβρίου του 2009 μια ομάδα εξτρεμιστών μουσουλμάνων αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονίας του πατρός Δανιήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δολοφόνος του πατρός Δανιήλ έφυγε να πολεμήσει μαζί με άλλους μουσουλμάνους στον Κάφκασο, όπου όμως βρήκε τραγικό θάνατο. Η κηδεία του πατρός Δανιήλ τελέστηκε στην εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκεί όπου ακόμα και σήμερα είναι εφημέριος ο πατέρας του. Στην κηδεία του προεξήρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αρσένιος το Ινστρίντσκ μαζί με 237 ιερείς και χιλιάδες πιστών που παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία. Στο τέλος της ακολουθίας ο Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κύριλλος είπε τα εξής λόγια. «Ο πατήρ Δανιήλ μας δίδαξε ότι δεν πρέπει να περνάμε τις ημέρες της ζωής μας άσκοπα, χωρίς να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Πιστεύουμε ότι ο πατήρ Δανιήλ βρήκε όχι μόνο ανάπαυση, αλλά και δόξα μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους, γιατί είναι από σήμερα ένας καινούριος ιερομάρτυρας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας». Χριστιανοί μου, αδερφοί και πατέρες και χριστιανοί μου, καταρχάς επιθυμώ να ζητήσω όχι μόνο την προσοχή σας, αλλά κυρίως την προσευχή σας, για να μπορέσουμε τη χάρη του Θεού
να παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο είναι πολύ βαρύ για τους ώμους μου. Παρά τα αυτά όμως θα το επιχειρήσω, διότι το θέμα αυτό κατέτρωγε τα σπλάχνα μου από τότε που έγινε ακληρικός μέχρι και σήμερα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας μιλήσω όσο γίνεται καλύτερα για την διδασκαλία περί του Αντιχρίστου, σύμφωνα με όσα μας λέγει η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, βασιζομένη στο τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στην Αποκάλυψη, αλλά και σε όλη την Αγία Γραφή, Καινή και Παλιά, και κυρίως στους δύο μεγάλους ερμηνευτάς της Αποκαλύψεως, Αγίου Ανδρέα και Αρέθα, Αρχιεπισκόπους Κεσαρίας, επίσης τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, στον Άγιο Ειρηναίο και σ' άλλους. Οι χρόνοι κατά τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η εμφάνιση του Αντιχρίστου είναι σαφέστατα εσχατολογική, δηλαδή συμπίπτουν με την τελευταία περίοδο της ανθρωπότητος και του κόσμου. Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εσχατολογικά, μπορούμε να προσεγγίσουμε και τα σχετικά γεωγραφικά χωρία, όπως παραδείγματος χάρη το όραμα του προφήτου Δανιήλ στην Παλιά Διαθήκη από το 7ο κεφάλαιο του 4ου βιβλίου. Σε αυτή την προφητεία, αν και πολλοί χαρακτηρισμοί αναφέρονται κατά πρώτον στα ιστορικά γεγονότα της μακαβαϊκής εποχής, ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι το όραμα αυτό αφορά και κάποια άλλα γεγονότα, τύπους μιας μεταγενέστερης εποχής, όπου πρόκειται να κάνει την εμφάνισή του ο Αντίχριστος. Έτσι, παρόλο που το όραμα αναφέρεται στους αγώνες και τις περιπέτειες των διωγμών της αρχαίας Εκκλησίας, δηλαδή στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως συγχρόνως μέσα από το προφητικό μάτι του Δανιήλ γίνεται ένα χρονικό άλμα που μας μεταφέρει στους εσχάτους καιρούς, όπου προφετεύεται η φοβερή καταδίωξης ή ο φοβερός διωγμός κατά της Εκκλησίας του Χριστού από τον Αντίχριστο και η παραπλάνησης όλης της οικουμένης ανεξαρτήτου θρησκείας ή πίστεως. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού η εμφάνιση του ανθρώπου της αμαρτίας, του ανώμου και Υιού της απολίας. Επομένως ο Αντίχριστος θα είναι πρόσωπο φοβερό και αποτρόπιο που θα καταδιώξει τους ευσεβείς Ορθοδόξους Χριστιανούς, εκείνους που θα αρνηθούν ειδικά την σφραγίδα του, καθώς και όλη την Εκκλησία του Χριστού. Επιδίωξής του θα είναι να θεοποιήσει τον εαυτόν του με τη βοήθεια του Σατανά. Τελικά όμως θα συντριβεί από τον Μεσσία Χριστό στη Δευτέρα αυτού ένδοξη παρουσία. Σύμφωνα όμως με το θέλημα του Αγίου Θεού, ο ακριβής χρόνος της ελεύσεως του Αντιχρίστου παραμένει παντελώς άγνωστος. Μαύρα σημεία των καιρών έχουμε σε όλους τους αιώνες, πλήθυναν όμως πολύ στις ημέρες μας, στην εποχή μας. Για την Ορθόδοξη πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, αυτά τα σημεία των καιρών τα υπερτονίσαμε σε προηγούμενα βραδινά κηρύγματά μας, όπου η αναφορά μας γινόταν ακριβώς στα σημεία των καιρών. Όσες ερμηνείες εδόθησαν κατά καιρούς ήσαν ανεπαρκείς και πολλές από αυτές με πολλές ασάφειες. Οι δε τωρινές ερμηνείες από τους περισσότερους είναι εφιαλτικές, που μας γεμίζουν αδικαιολόγητο φόβο και τρόμο. Εκείνο που πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε είναι ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
αν και είχε την παρά του Θεού σοφία και γνώση, εν τούτης απέφυγε να καταγράψει στο ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως όχι μόνο τον χρόνο της ελεύσεως του Αντιχρίστου, αλλά ακόμα και το όνομά του, δίδοντας ανταυτού έναν ενιγματώδη ψήφο με τα ελληνικά γράμματα χ, ξι και σίγμα τελικό. Που αν το αντικαταστήσουμε με τους αραβικούς αριθμούς που χρησιμοποιούμε σήμερα, βγαίνει αυτός ο αριθμός 666. Και τώρα μια αληθινή ιστορία. Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από το μικρό χωριό Γούβες της Μονεμβασίας. Τα χρόνια εκείνα η περιοχή βρισκόταν κάτω από τον ζυγό των Οθωμανών και υπέφερε από συχνές επιδρομές που εχμαλώτιζαν τους χριστιανούς για να τους πολλούνε στα σκλαβοπάζαρα. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επιδρομής σφαγιάστηκε ο ιερέας πατέρας του, ενώ ο ίδιος με τη μητέρα του εχμαλωτίστηκαν. Τους οδήγησαν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν σε ένα Τούρκο από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέγοντας δικά του παιδιά αποφάσισε να υιοθετήσει τον μικρόν Ιωάννη και να τον κάνει να ασπαστεί τη θρησκεία του. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να μεταπίσει το 15χρονο αυτό παλικαράκι. Ούτε οι ξυλοδαρμοί, ούτε οι υποσχέσεις για πλούτη και δόξα, ούτε οι αμαρτωλές προκλήσεις που υπέστη για να χάσει την αγνότητά του, την κράτησε ως άλλος πάγκαλος Ιωσήφ. Ο Τούρκος αφέντης και η γυναίκα του, βλέποντας ότι ο Ιωάννης μένει ανυποχώρητος στις απειλές τους, τον έκλεισαν στο υπόγειο του σπιτιού τους, όπου καθημερινά τον βασάνιζαν με διαφόρους σκληρούς τρόπους που τον υπέβαλαν στο μαρτύριο της πείνας, καθώς και του έδιναν αρτήσιμα φαγητά κατά την περίοδο των νηστείων. Στις προτροπές της μητέρας του να καταλύσει την νηστεία για να μην πεθάνει, ο γενναίος μικρός μάρτης του Χριστού απαντούσε: «Μα να μην κλαις και μη θρηνείς διαλόγου μου. Εγώ είμαι παπάγιος και πρέπει να φυλάτω καλύτερα από τους γιους των λαϊκών τους νόμους και τα έθιμα της Αγίας μας Εκκλησία, γιατί όταν δεν φυλάτουμε τα μικρά, πώς μπορούμε να φυλάξουμε τα μεγάλα?» Ο Τούρκος έξω φρενών που ένα μικρό παιδί αντιστέκονταν με αυτόν τον τρόπο στο θέλημά του, έμπηξε ένα μεγάλο μαχαίρι στο στήθος του Ιωάννου, ο οποίος ψυχοραγούσε πλέον μέσα σε φρικτούς πόνους επί δύο ολόκληρα μερόνυχτα πριν εκδημήσει στις ουράνιες σκηνές των Αγίων Μαρτύρων. Ήτανε 21 Οκτωβρίου του 1773 και ο Ιωάννης ήταν μόλις 15 χρονών. Όταν πέρασαν τα χρόνια, η μητέρα του μάρτυρος πήρε τα ευωδιάζοντα και χαριτόβρητα λείψανα του γιού της και αφού περπάτησε μερόνυχτα γύρισε στο χωριό του στις Γούβες. Τελευταία της επιθυμία ήταν τα τίμια λείψανα του μενάκουρβου γιού τους να ταφούν μαζί της μέσα σε ένα σακούλι, όπως και έγινε. Το σακούλι αυτό βρέθηκε άθικτο όταν έπειτα από χρόνια χρειάστηκε να ανοιχτεί ο τάφος για να ταφεί κάποιος άλλος συγγενής. Σήμερα η τιμία κάρα του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου φυλάσσεται στη γυναικεία Ιερά Μονή Ζερμπίτσα στη Σπάρτη, όπου υπάρχει και παρεκκλήσιο προς τιμήν του. Ιερά λείψανα υπάρχουν σε διάφορα μοναστήρια, κυρίως της Πελοποννήσου και του Αγίου Όρους, καθώς και στις Γούβες, το χωριό του Αγίου Ιωάννου. Οι ιεροί ναοί και παρεκκλήσια έχουν αναγερθεί στη Λάρισα, στο Γεράκι και Γούβες Λακωνίας, στη μικρή Μαντινία Μεσσηνίας, στην Αγία Τριάδα Εγάλαιο και αλλού. Στις ημέρες μας που οι νέοι μας
βυθίζονται όλο ένα και περισσότερο στην απιστία, στην αδιαφορία και στην ανηθικότητα, σήμερα που η Εκκλησία του Χριστού παραθεωρείται και η πίστη μας χλευάζεται, η ιστορία μας αλλοιώνεται και οι ηθικές αξίες καταρακώνονται, έρχεται ένας 15χρονος νέος να μας δείξει τη φωτεινή πλην μαρτυρική πορεία που οδηγεί στην εν Χριστώ σωτηρία. Πατέρες μου, χριστιανοί μου, κατά τον Απόστολο Παύλο πρώτης ελεύσεως του ανόμου αντιχρίστου θα προηγηθεί η μεγάλη αποστασία των λαών που είναι ταυτόχρονο και σημείο προγνωστικών της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Αυτή η αποστασία από τη λατρεία του αληθινού τριαδικού Θεού θα είναι καθολική, δηλαδή σε ολόκληρη την οικουμένη, ακόμα και στον Ορθόδοξο λαό. Και θα οδηγήσει σε μια ηθική καθίζηση και σε θεοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, των υλικών απολαύσεων και των ανώμων ειδονών. Ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε μέσα από το Ευαγγέλιο ότι έσχαντοι καιροί θα χαρακτηρίζονται από αναστατώσεις λαών, από φρικτούς πολέμους, από εμφυλίους παραγμούς, προσθέτω κι εγώ από φόνους, από εκτρώσεις, 300.000 αν ήρθαν το χρόνος στην πατρίδα μας, εκ των οποίων οι 60.000 έγιναν από κορίτσια κάτω των 14 ετών. Οι έσχαντοι κυρίοι θα χαρακτηρίζονται ακόμα από λοιμώδεις ασθένειες, από πείνα, από καταστροφές, ακόμα και από πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θυμηθείτε πριν χρόνια το Τσέρνομπιλ και σήμερα την Ιαπωνία. Από ακραία καιρικά φαινόμενα, από εμφανίσεις λαοπλάνων, ψευδοπροφητών, ψευδοπροορατικών και θρησκειοκαπήλων. Λέγει ο Κύριος, εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Θα χαρακτηρίζει επίσης και από έλλειψη αγάπης κατά το δια το πληθυνθήνε την ανομίαν ψυχήσεται η αγάπη των πολλών. Και τελικά από παραποίηση και διαστρέβλωση έως και τον κίνδυνο της αφανίσεως της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία και θα ζητήσει ο Κύριος κατά την Δευτέραν αυτού παρουσία, πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει πίστην επί της γης. Προσέξτε όμως, όχι όμως και της Εκκλησίας ο σώματος Χριστού, αλλά την πίστη στον άνθρωπο χριστιανό, τον Ορθόδοξο. Διότι και πύλη άδου κατεσχίσουσιν αυτής της Εκκλησίας, δηλαδή η Εκκλησία θα διατηρείται μέχρι εις τους αιώνας των αιώνων. Εμείς όμως θα έχουμε πίστη αν είμαστε σε εκείνους τους καιρούς που θα έρθει ο Κύριος. Αυτό είναι το ερώτημα. Η αποστασία αυτών των χρόνων, όπως βλέπουμε, φέρει αντίχριστο χαρακτήρα και θεομαχία. Αυτό γίνεται φανερό στα υλιστικά συστήματα της εποχής μας που είναι εκτός του πνεύματος του αληθινού τριαδικού Θεού και οδηγούν στην αποστέωση κάθε θρησκευτικής συνειδήσεως. Οι σκοτεινές δυνάμεις της νέας εποχής εξελίχθηκαν σε πολιτικές εξουσίες με γης της ισχύως που απειλούν ολόκληρη την ανθρωπότητα με διάβρωση και καταστροφή. Παράλληλα προς την απιστία, η αποστασία θα χαρακτηρίζεται
από την ζωφερά έκκληση των ηθών, την καταπάτηση των ευαγγελικών θεσμών και την διαστροφή όλων των ηθικών αξιών της ζωής. Οι άνθρωποι θα κατρακυλούν συνεχώς στο σκοτάδι της αμαρτίας και θα βυθίζονται στο βόρβορο των αισθησιακών απολαύσεων. Θα φτάσουν δηλαδή σε κτηνώδη κατάσταση. Ανήμεροι, όπως το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του, ομοιάζοντας με αγέλη τους ανθρώπους αγρίων θηρίων. Ρίγοντας μια ματιά στην πατρίδα μας με φρίκη, θα διαπιστώσουμε πόσο αυξάνονται καθημερινώς οι εγκληματικές πράξεις Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών. Μέσα σε αυτό το βορβορώδες πέλαγος θα δει το φως της ζωής και ο Υιός της κολάσεως, δηλαδή ο Αντίχριστος, άξιον κατά πάντα τέκνων των χαλεπών εκείνων καιρών και εξολοθρευτής της παραστρατημένης ανθρωπότητος. Χριστιανοί μου, βλέπετε κάθε τόσο θα διακόπτω για να σας λέω και μια ιστορία η οποία έχει άμεση σχέση με τα σημεία των καιρών μας. Ένα βάναυσο περιστατικό συγκλώνησε πρόσφατα την κοινή γνώμη της Ιταλίας. Τρεις νεαροί άνδρες ηλικίας 16, 19 και 29 ετών, μετά το σαββατιάτικο ξενύχτης τους, όπου δοκίμασαν παντός είδους ναρκωτικών και μαριχουάνε, θέλησαν να παίξουν με τη φωτιά. Θύμα τους, ο 35χρονος Ινδός μετανάστης, Σινκ Ναύτεκ. Ο άστιγος Ινδός κοιμόταν δυστυχώς σε ένα παγκάκι, τον περιέλωσαν με βενζίνη και τον έκαναν ζωντανό πυροτέχνημα. Αφού γέλασαν με την καρδιά τους, βέβαια φρόντισαν να τη σβήσουν κατόπιν τη φωτιά και μεταφέρθηκε ο άνθρωπος επιγόντως στον πλέον κοντινό νοσοκομείο. Κατάφεραν να το σώσουν, αλλά η κατάστασή του είναι τόσο πολύ σοβαρή ώστε το 50% του σώματός του να έχει υποστεί εγκάβματα τρίτου βαθμού. Οι νεαροί δράστες συνελήφθησαν λίγο αργότερα. Ένας από τους συλλευθέντες ομολόγησε ότι ήθελαν μια δυνατή συγκίνηση για να τελειώσει έτσι ευχάριστα και γελαστά η βραδιά τους. Με κάθε τρόπο έπρεπε να νικήσουν την ανία τους, κάνοντας ένα αστείο. Σκοπός τους ήταν να περιελούσουν με πετρέλαιο τον πρώτο περαστικό που θα συναντούσαν μπροστά τους, θα του έβαζαν φωτιά, θα γελούσαν κατόπιν αρκετά και με την καρδιά τους και κατόπιν θα φρόντιζαν να την σβήσουν. Και αυτός που ομολόγησε την πράξη αυτή στο τέλος είπε: «Δεν μας ενδιαφέρει μας ο ρατσισμός. Εμείς θέλαμε απλώς να διασκεδάσουμε την ανία μας». Αυτό έγινε στις 3 Δευτέρου του 2009 και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες. Πιστεύω, χριστιανοί μου, ότι φρίκη και αποτροπιασμό προξενεί σε κάθε λογικό άνθρωπο το μακάβριο αυτό έγκλημα που είχε ως δράστες τρεις νέους με καθαρό ποινικό μητρό και από οικογένειες υπεράνω κάθε υποψίας, όπως έγραψαν τότε οι ιταλικές εφημερίδες. Σε μας ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί ο σχολιασμός ενός Έλληνος δημοσιογράφου, ο οποίος τονίζει: «Το ζήτημα που ανακύπτει αφορά στον κορισμένο αναπτυγμένο κόσμο από την πληθώρα θεαμάτων και ειδονών». Όχι μόνο τώρα από την τηλεόραση, τα περιοδικά, αλλά κυρίως μέσω
του ίντερνετ και των ιστοσελίδων, ναι. Και στην αναζήτηση πλέον νέων πιο εντυπωσιακών περιστατικών που θα διασκεδάζουν την ανία τους, έχοντας καταβροχθήσει υλικά και άειλα και έχοντας καταστρατηγήσει θεσμούς και αξίες, ο σύγχρονος δυτικός άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με την κενότητα της υπάρξεώς του. Δυστυχώς αυτό δεν εξαιρεί ούτε τους νέους της πατρίδος μας, της Ελλάδος μας, τους βλέπουμε. Ο κινησμός της εποχής, της ευημερίας, αναρχίας και ανυποταξίας απαιτεί όλο και πιο πολλά προκλητικά μέσα ανομίας. Έπειτα από αυτά, τι μπορούμε να προσθέσουμε εμείς? Ζούμε καθημερινά τις συνέπειες της αποστασίας από το πανάγιο θέλημα του Αγίου Θεού. Το σωτήριο φάρμακο είναι και ένα και μοναδικό, αλλά ποιος το παίρνει? Είναι η άμεση επιστροφή στην ευλογημένη ζωή που μας χαρίζει ο Χριστός μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας Του, μέσα στα Άγια Μυστήριά Του, μέσα στο Ευαγγέλιο Του, με την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια των αρετών, με μετάνοια και πίστη, έστω και αν γύρω μας κτυπούν τα τύμπανα του πολέμου με εκατοντάδες νεκρούς, με σεισμούς και τσουνάμια που σκόρπισε τον θάνατο και απειλεί μέρος της ανθρωπότητας με την ανθρωποκτόνου ραδιενέργεια. Σημεία είναι και αυτά των καιρών μας. Και τώρα ερχόμεθα στο μεγάλο ερώτημα. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Ο Αντίχριστος θα είναι πραγματικός άνθρωπος αποτελούμενος από σώμα και ψυχή. Άρα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε ιδέα συνταυτίσεως του σατανά με τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος δεν θα είναι σατανάς μεταμφιεσμένος σε άνθρωπο, αλλά ιστορικό πρόσωπο και μάλιστα Εβραίος, καταγόμενος από την φυλή του Δαν. Η παράδοση μας λέγει ότι θα είναι και Υιός Πόρνης. Άρα η αντίληψη που καλλιεργήθηκε στα πολύ παλιά χρόνια ότι στο πρόσωπο του Αντιχρίστου θα ενωθεί υποστατικά ο σατανάς, όπως ενώθηκε ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού, χαρακτηρίζεται ως βλασφημία και είναι υβριστική προς το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Άνθρωπο τον ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος, το τονίσαμε πριν. Ο άνθρωπος της αμαρτίας και βεβαιώνει υπό ότι η παρουσία του θα είναι κατ' ενέργεια του σατανά. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Αντίχριστο, κατά την Ιερά Αποκάλυψη, ο δράκον σατανάς θα δώσει την δύναμη αυτού και τον θρόνο αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Το 13ο κεφάλαιο είναι από τα πλέον σπουδαιότερα της Αποκαλύψεως. Στην βορβορόδη του ψυχή θα βρεθεί πρόσφορο έδαφος καλλιεργίας κάθε αμαρτωλής, πονηρής και κακής ιδέας που θα του υποβάλει ο σατανάς. Δηλαδή στο πρόσωπό του θα βρει ο σατανάς τον πλέον κατάλληλο επίγειο σατανικών του εκπρόσωπο, μέσα από τον οποίο θα δώσει την ίστατη μάχη εναντίον του Θεού και της βασιλείας του επί της γης. Μελετώντας τους ερμηνευτάς της Αποκαλύψεως, τον Άγιο Ανδρέα και Αρέθα, επισκόπους Κεσαρίας, βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε ένα αβυσσαλαίο μυστήριο που συνεχώς πιέζει και πνίγει την ψυχή μας όταν μελετάμε την Αποκάλυψη, για να της αφαιρέσει όση πίστη διαθέτει στον αληθινό Θεό, να την κλονίσει και να την γεμίσει με απελπισία και απόγνωση. Διότι αδυνατούμε να κατανοήσουμε, όπως το τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, πως ένας άνθρωπος ο οποίος συμπλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού,
μπορεί τόσο εύκολα να μεταβληθεί σε ολοκληρωμένη εικόνα και ομοίωση του σατανά επί της γης, σε ένα δοχείο γεμάτο από ηθική ακαθαρσία και κοπριά, σε ένα πλάσμα το οποίο όμως με την θέλησή του και την ελευθέρα βούλησή του θα άγεται και θα φέρεται από τον σατανά, αντανακλώντας τρόπον τεινά μέσα στην διαστραμμένη υπόστασή του όλων των σκοτασμών της κολάσεως και αναδίδοντας από το είναι του την φρικαλιότητα κάθε αμαρτίας και κακίας. Με άλλα λόγια, η αμαρτία θα έχει την πλήρη αντιπροσώπευσή της στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο Αντίχριστος θα είναι ιστορική πραγματικότητα, ένας άνθρωπος μέσα στον οποίο θα νικεί ο σατανάς, προσφέροντάς του την δύναμη και την σατανική σοφία του και όχι ο πολύπλοκος μηχανισμός των Βρυξελών. Δεν είναι μηχάνημα, αλλά άνθρωπος. Πολύ δε περισσότερο ο ερχμός του Αντιχρίστου δεν αποτελεί από κείμενα της μυθοπλαστικής φαντασίας των ανθρώπων. Αυτή η πραγματικότητα τα όμως δεν θα πρέπει να δημιουργεί φόβο προς τον διάβολο, αλλά να αυξάνει την αγάπη μας προς τον Χριστό και μάλιστα να την ομολογούμε, να την κηρύττουμε και να την διδάσκουμε με τη ζωή μας και με το παράδειγμά μας, πρώτα μέσα στην οικογένειά μας και κατόπιν στο διπλανό μας και σε ολόκληρη την ελλαδική κοινωνία μας. Μπορεί ο Αντίχριστος δια της ενεργείας του σατανά να χαρακτηριστεί ως άρχοντας του σκότους του αιώνος τούτου, δηλαδή κοσμοκράτορας. Αλλά δεν θα είναι παντοκράτορ, ένας είναι ο παντοκράτορ, ο Κύριος ο Θεός ημών. Άρα όχι φόβος και πανικός, αλλά ανδρεία ψυχική, ανδρεία με ομολογία και μαρτύριο, αν χρειαστεί. Χριστιανοί μου, στους εσχάτους αυτούς καιρούς, καθόν χρόνων θα πληθύνεται η αμαρτία και η αποστασία πάνω στη γη, ας ανανύψουμε, διότι χάρις θα αναλάμψει έτη περισσότερων στο πρόσωπο των ολίγων πιστών χριστιανών, οι οποίοι θα είναι και οι λαμπρότεροι μάρτυρες όλης της Εκκλησίας από την Πεντηκοστή έως εκείνη την μαρτυρική εποχή, και θα είναι λαμπρότεροι για δύο λόγους. Αφενός μεν διότι η αποστασία θα είναι καθολική και αφετέρου διότι θα εκλείπουν τα ζωντανά παραδείγματα ώστε να στηρίζονται και να αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους οι χριστιανοί, ακόμα και σήμερα ασχετά εφέ των άλλων. Πώς να τον συκοφαντήσει, πώς να τον διαβάλει, πώς να τον υποσκυλήσει. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό μας θυμίζει και την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που μας λέγει ότι οι χριστιανοί εκείνων των καιρών θα διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να συναντήσουν έναν άλλον γνήσιο χριστιανό, ανώθευτο ως προς την πίστη, για να ενισχύσει ή να ενισχύει ο ένας τον άλλον. Χιλιόμετρα. Ο Άγιος Καλλιόπιος, επειδή έμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στο Χριστό, καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο. Τα μαρτύρια του Αγίου έμοιαζαν με τα πάθη που υπέστη ο Κύριος, όχι μόνο ως προς τον τρόπον του θανάτου, αλλά και ως προς τον καιρόν που αυτά συνέβησαν, διότι όταν οι αλήφθοι απόφασαν να τον σκοτώσουν, ήταν Μεγάλη Πέμπτη, η μέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει από βραδείς τα φρικτά πάθη του Κυρίου. Γι' αυτό και η Θεόκλια, μητέρα του Αγίου
Καλλιοπίου ζήτησε από τους διώκτες να θανατώσουν το γιο της με σταυρικό θάνατο, με τη διαφορά όμως το κεφάλι του να είναι προς τα κάτω, όπως του Αποστόλου Πέτρου. Μάλιστα δε, για να πετύχει το σκοπό της, δηλαδή τον τρόπο αυτό της θανατώσεως του γιου της υπέρ του Χριστού, προσέφερε στους δημίους 5 χρυσά νομίσματα. Η μάνα τα έκανε αυτά. Και τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, ο Καλλιόπιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Σωτήρα Χριστό, τον Κύριόν του και Θεόν του. Μόλις αποκαθήλωσαν το μάρτυρα από το Σταυρό, η μητέρα λιποθύμησε και χωρίς να ανακτήσει πλέον τις αισθήσεις της, παρέδωσε και αυτή την ψυχή της στο Θεό και ενταφιάστηκε μαζί με τον Άγιο Μάρτυρα και γιο της. Ο δικός μας καθημερινός αγώνας, αδελφοί μου, μοιάζει έστω και για λίγο τόσο δά με την πίστη του Αγίου Καλλιοπίου και της μητέρας του Θεόκλειας. Όχι λοιπόν λιποτάκτες στα υπερχόμενα δεινά, αλλά στυλοβάτες της πίστης πρέπει να γίνουμε όλοι μας και ο καθένας μας χωριστά. Γεμάτη ζέωσα πίστη και αναστάσιμο φως. Αδελφοί μου, τη δαιμονική φύση του Αντιχρίστου την περιγράφει πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του με 3 χαρακτηρισμούς. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας και ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εισέβασμα, αποδίδοντας έτσι όλο το βάθος της σκοτεινής και ανίερης μορφής του Αντιχρίστου. Αλλά και η Ιερά Αποκάλυψης περιγράφει άρεστα τη δαιμονική και θηριώδη φύση του Αντιχρίστου με το να τον παριστά γενικά ως θηρίον, εξαίροντας αφενός μεν την υπεράνθρωπον δύναμη ώστε πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς και αφετέρω τον διαβολικό χαρακτήρα του. Οι πολλές κεφαλές και τα πολλά κέρατα του θηρίου της Αποκαλύψεως παρουσιάζονται ως σύμβουλα δυνάμειος, εξουσίας και γνώσεως. Έτσι στον Αντίχριστο βλέπουμε να συνυπάρχουν στον ύψιστο βαθμό μια ακαταμάχητος δύναμη για παγκόσμια επικράτηση μαζί με μια κτηνώδη επιθετικότητα. Τις ιδιότητες αυτές μπορούμε εύκολα να τις βρούμε και σήμερα στα πρόσωπα ισχυρών πολιτικών προσωπικότητων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και ο Αντίχριστος φαίνεται ότι θα είναι πολιτικός άρχοντας και δυνάστης των εσχάτων καιρών, που θα εμφορείται από πρωτοφανή κτηνοδία, θα διαθέτει ασυναγώνιστη στρατιωτική και πολιτική δύναμη και θα ιδρύσει ένα και μόνο κράτος περιλαμβάνοντας τους κόλπους του όλους τους λαούς της γης, ανεξαρτήτου θρησκεύματος και χρώματος. Ήδη εμάς τους Έλληνες έχουν αρχίσει να μας προετοιμάζουν για αυτό το κράτος με το να μας επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση με τους μηχανισμούς της. Σε αυτό το παγκόσμιο κράτος η αληθινή λατρεία του Τριαδικού Θεού όχι μόνο θα καταπιέζεται, αλλά και θα διώκεται με τα βασανιστήριον. Ενώ ο Αντίχριστος θα επιβληθεί με κάθε μέσο ανομίας και ψεύδους ως νέος Μεσσίας. Το επαναλαμβάνω, ως νέος Μεσσίας. Τότε είναι που θα επιβληθεί το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Μέχρι τώρα ο ίδιος ο Σατανάς, πότε φανερά και πότε κρυφά, επιδιώκει να παρασύρει τους ανθρώπους στην ειδωλολατρία, όπως το βλέπουμε στην
εποχή μας με την επαναφορά και τη λατρεία του Δωδεκάθεου, τη θεοποίηση της εξουσίας και της δυνάμειος, του χρήματος και της αναπαύσεως, της αμαρτωλής ειδονής και κάθε είδους ακατανομάστου διαστροφής, ακόμα και το εγώ, αφού ο άνθρωπος της εποχής μας χαρακτηρίζεται εγωκεντρικός. Όμως ο εντολοδόχος του Σατανά Αντίχριστος, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η θρησκευτική πίστη, ειδικότερα δε των Ορθοδόξων Χριστιανών, είναι αδύνατο να ξεριζωθεί από την καρδιά, καταρχάς λέγει δεν θα τη διώξει, αλλά θα φροντίσει να την υποκαταστήσει στο δικό του πρόσωπο, πλανώντας αυτούς ακόμα και δια θαυματουργικών σημείων ή θαυμάτων, όπως θα το τονίσουμε στη συνέχεια. Ορμόμενος λοιπόν ο Αντίχριστος, που είναι και ιός της ανομίας από τον διάβολο, δεν θα επιδιώξει απλά και μόνο την ισοθεία όπως την έπραξε καταρχάς ο Ιεοσφόρος, ξεπέφτοντας από το φως το σκοτάδι, αλλά υπερθεΐεν, δηλαδή θα θελήσει να υψωθεί περάνω παντός λεγουμένου Θεού και παντός άλλου που θα απολαμβάνει σεβασμό και λατρεία εκ μέρους όλων των ανθρώπων της γης, επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα. Τόσο δε πολύ θα αλαζονευθεί, ώστε θα καθίσει ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθήσει με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός Μεσσίας. Όλα αυτά περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν μας εξηγεί αν ο ναός τον οποίο θα καθίσει ο άνομος θα είναι Ιουδαϊκός ή Χριστιανικός. Αλλά αυτό το γεγονός μας υποδηλώνει με πολύ σαφήνεια ότι στις έσχατες εκείνης ημέρες η λατρεία του αληθινού εν τριάδι Θεού θα περιέλθει σε έσχατη κατάπτωση. Και ο ναός από τόπος λατρείας και κατοικητήριων του αληθινού Θεού θα ερημωθεί και θα κυριαρχείται από το πνεύμα του Αντιχρίστου. Η αποστασία αυτή θα διαβρώσει επίσης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλους τους ναούς της Εκκλησίας που σατανικώς θα πιστοποιούν την εγκατάλειψη της Θείας Χάριτος. Ασφαλώς βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερα κρίση στην ιστορία της Βασιλείας του Θεού επί της γης, την οποία αδυνατούμε παντελώς να κατανοήσουμε. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα είναι κλέφτης και σφετεριστής της προς τον Θεόν οφειλωμένης τιμής και λατρείας. Από πλανητάρχης δηλαδή τον βλέπουμε να μεταβάλλεται και σε κάτι άλλο. Για να επιτύχει πληρέστερα τους κατακτόνιους σκοπούς του θα προβεί στην απομίμηση του λυτρωτικού έργου του Χριστού, πραγματοποιώντας όχι μόνο ποικιλία θαυμάτων αλλά και ψευδοθυσία του εαυτού του. Όπως δηλαδή ο Χριστός έπαθε περί του κόσμου ζωής και σωτηρίας πάνω στο σταυρό ως το αρνίον του εσφαγμένων, έτσι και αυτός θα φέρει βαθιά πληγή από μαχαίρι ότι δήθεν πάσχει μέχρι θανάτου για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Αυτά τότε. Δεν έχουμε τίποτα τώρα. Το γεγονός δε ότι θα αναζήσει εκ της πληγής θα κάνει τέτοια βαθιά εντύπωση στους υποτεταγμένους λαούς και υπηκόους ασφαλώς, ώστε θα ξεσπάσουν σε ύμνους δαιμονικής δοξολογίας και έτσι θα εκμεταλλευτιστούν οι ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών από τα ακατάλητα δεσμά της δουλικής υπακοής και αφοσιώσεις τη δύναμη του Αντιχρίστου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης νεοδουλατρίας αποτελεί πλέον η Βρετανία,
που έπαυσε από καιρό να είναι χριστιανική χώρα, αν και κάποτε θεωρείται η χώρα της Βίβλου. Το χριστιανισμό διέδωσε στη Βρετανία, όταν ακόμα κατοικούσαν σε αυτές άγριες ειδωλολατρικές φυλές, ο Άγιος Αριστόβουλος ο Κύπριος, συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και αδελφός του Αποστόλου Βαρνάβα. Μετά το σχίσμα του 11ου αιώνα, αλλά και από τότε που η Εκκλησία της Αγγλίας χωρίστηκε από τον παπισμό, πλήθυναν οι αιρετικές ομολογίες του λυκωμένου αγγλικανισμού που ευλογούν γάμους ομοφιλοφίλων, χειροτονούν γυναίκες ιέριες και επισκοπίνες, καταργώντας όχι μόνο τα δόγματα της πίστης μας, αλλά και κάθε άλλου είδους ηθική. Ήδη όμως προχώρησε ακόμα περισσότερο. Πέρα το ότι καλλιεργεί από πολλών ετών την μαγεία, τώρα αποδέχεται επισήμως και την ειδωλολατρία. Όπως μας πληροφορεί το επίσημο αμερικανικό περιοδικό Times της Νέας Υόρκης, για πρώτη φορά η αρχαία παγανιστική παράδοση και δοξασία του δρυϊδισμού έχει αναγνωριστεί στη Βρετανία ως επίσημη θρησκεία. Η ΔΕ Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων για την Αγγλία και την Ουαλία παρεχώρησε στο δίκτυο των δρυειδών Druid Network μια ομάδα 350 μελών προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Έτσι ο δρυεισμός απαλλάσσεται από τους φόρους επί των δωρεών όπως και άλλες χριστιανικές ομάδες. Στη Βρετανία υπάρχουν σήμερα περί τους 10.000 δρυείδες. Αυτό από τους Times της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2010 σελίδα 13. Καθώς όμως έχει απλωθεί και σε άλλες χώρες η ειδωλατρική αυτή θρησκεία αριθμεί κάποια εκατομμύρια πιστών. Εδώ ο πατήρ Εφραίμ πνευματικών τέκνων έχει κάνει σχετικές μελέτες γύρω και ομιλίες γύρω από το θέμα αυτό. Το κατεξοχήν θλιβερό φαινόμενο για την Αγγλία είναι ότι σήμερα δρυείδες είναι τόσο ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος του Καρντέμπορη Δόκτωρ Ρόουαν Ουίλιαμς όσο, κρατηθείτε για λίγο, και η κεφαλή της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι, να του πω στον τάφο είναι, ειδωλολάτρης θέλει να γίνει. Τι να του πω τώρα. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέμπορη έγινε επίσημο μέλος της αδελφότητας των Δρυείδων της Ουαλίας τον Αύγουστο του 2002, δύο μήνες πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του ως Αρχιεπισκόπου. Τότε χρήστη Δρυείδης Βάρδος από τον Αρχιδρυείδη της Βρετανίας Ρόμπιν Λιούς. Στην ίδια τελετή έγιναν Δρυείδες και άλλα 50 μέλη. Εκεί κατήντησε η Βρετανία να έχει Αρχιεπίσκοπο και Βασίλισσα ειδωλολάτρες στον 21ο αιώνα. Κατήντησε εκεί διότι έδιωξε τον αληθινό τριαδικό Θεό της αγάπης, έδιωξε την αληθινή ορθόδοξη πίστη και στήριξε την ελπίδα της στο πλήθος του πλούτου της, της δύναμής της, της επιρροής της, στην ματιότητά της. Ή όπως το λέγει ο Θεοκίνητος Δαβίδ, ιδού άνθρωπος, επροκειμένου ιδού λαός, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος το πλούτο αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματιότητη αυτού, από τον 51ο Ψαλμόν. Παρά τα αυτά όμως η Αγγλία αντέδρασε στη μία έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας που επιθυμούν οι δικοί μας, άθιοι πολιτικοί μας,
να μας την επιβάλλουν δια της βίας. Χριστιανοί μου, τη λατρεία του Αντιχρίστου θα υλοποιήσει έτσι περισσότερον και θα την επιβάλλει κτηνοδός ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή το δεύτερο θηρίο το αναβαίνουν εκ της γης, πάλι από το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που θα προέρχεται από τον υπόκοσμο της κοινωνίας, δηλαδή από τα χαμερπή, τα κατώτατα, πώς να πω, κοινωνικά στρώματα. Η εξωτερική εμφάνιση του ψευδοπροφήτου θα είναι τελείως υποκριτική, διότι θα εμφανίζεται ως άκακον αρνίων σε αντίθεση με την φωνική διάθεση της ποικής του. Το έργο του ψευδοπροφήτου θα είναι η με κάθε τρόπο στήριξη της εξουσίας της δυνάμεως του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και ο Άγιος Ειρηναίος τον χαρακτηρίζει ως υπασπιστήν του. Ό,τι πράττει είναι αποτέλεσμα απάτης και γοητείας, γητεύματος δηλαδή. Γιατί σε αυτόν δόθηκε εξουσία να κάνει σημεία και τέρατα με τέτοια είδους μαγείες και γητεύματα, προκειμένου να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους κάνει να πιστέψουν ότι ο Αντίχριστος είναι Θεός. Έτσι θα έχει την διαβολική δύναμη ώστε να ζωντανέψει ακόμα και ένα άγαλμα για να φανεί ότι αυτό δήθεν ομίλησε. Και πότε θα γίνει αυτό? Το αναφέραμε ήδη. Ενεργεία διαβολική. Είναι αλήθεια ότι σώζονται ιστορίες από τον αρχαίο ποιητή Απολώνιο και από άλλους συγχρόνους του, που μας αναφέρουν ότι οι δαίμονες πολλές φορές λαλούσαν διαμέσω αγαλμάτων, ξωάνων, δέντρων και νεκρών. Λαλούσαν ακόμα και δια νεκρών σωμάτων, όπως ο κίνοψ ο μάγος έδειξε στους Ρωμαίους νεκρών να κινείται μπροστά στον Απόστολο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, όπως μας το διασώζει ο συναξαριστής. Βέβαια ο Απόστολος Ιωάννης σύμφωνα με τον συναξαριστή του απεκάλυψε την σατανική απάτη και ήλυξε το μάγο. Στην προτροπή αυτή του ψευδοπροφήτου όλοι οι μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και ερχόμενοι θα προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου και η ένδειξη αυτής της υποταγής και προσκυνήσεως θα είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου είτε στο δεξί χέρι, στην παλάμη, είτε στο μέτωπο. Κατά κάποιον τρόπο θα πούμε, μπορούμε να πούμε, ότι ο ψευδοπροφήτης παρουσιάζεται σαν ένας μιμητής Ιωάννου του Βαπτιστού, του προδρόμου, που έπειθε τους ανθρώπους να έρθουν τότε στο Σωτήρα Χριστό. Ο σκοπός αυτών των σημείων και τεράτων είναι να κάνει τους ήδη, δεν μιλάμε για τους άλλους λαούς, ούτε για τα άλλα θρησκεύματα, αλλά για μας, τους ίδιους Ορθοδόξους Χριστιανούς, να αποσκερτήσουν από την πίστη. Αυτοί που θα υποτάσσονται, θα καταφέρνει ο Αντίχριστος να τους απατά και έτσι θα σφραγίζονται. Στο μεν δεξί χέρι, για να μην τους επιτρέπεται πλέον να πράττουν το αγαθόν έργο ή να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Και στο μέτωπο για να προκαλείται σκοτισμός, όχι μόνο στα μάτια, αλλά κυρίως μέσα στο νου, και έτσι βυθισμένοι στο διαβολικό σκοτάδι να μην αντέχουν την κατά Θεόν ευσέβεια και να αποστρέφονται τα έργα του φωτός, όπως θα γίνεται στην κόλαση, όπου δεν θα αντέχουν το θείον φως που θα είναι για αυτούς πυρ καταναλύσκων. Κατά τους φοβερούς εκείνους χρόνους, η αντίθεως και θεομάχους δράσης του Αντιχρίστου θα υπηρετείται από όλες τις δυνάμεις της πολιτείας και της κοινωνίας και με όλα τα μέσα του πολιτισμού και των τεχνικών επιτευγμάτων του ανθρώπου, ώστε οι ταλαντευόμενοι χριστιανοί εξαιτίας της αθέου παιδείας, μήπως αρχίσαμε να την έχουμε και εμείς αυτή την άθεο παιδεία,
να δέχονται χωρίς δυσκολία το σφράγισμα, δηλαδή την τελεία υποδούλωση στις δαιμονικές επιδιώξεις του εχθρού του Θεού. Το σφράγισμα του θηρίου θα προσπαθήσει ο υπασπιστής του να το επιβάλλει παντού και κυρίως στις αγορές και στις πωλήσεις. Πάλι σύμφωνα με το 13ο κεφάλαιο. Ώστε εκείνοι εκ των πιστών ορθοδόξων χριστιανών που δεν θα το δεχθούν θα στηριθούν τα αναγκαία υλικά αγαθά για να ζήσουν υφιστάμενοι το μαρτύριον της πείνας. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο Άγιος Ιππόλυτος που μας λέγει ότι στην εποχή του Αντιχρίστου θα υπάρχει τόση μεγάλη θλίψη, πόνος και βασανιστήρια όμοια με τα οποία δεν θα έχει ξαναδεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ο κτηνώδης παροξυσμός του Αντιχρίστου θα ξεσπάσει αμήλικτος εναντίον των χριστιανών που θα αρνούνται να τον λατρεύουν και να τον προσκυνούν ως Μεσσία. Αυτά μας λέει ο Άγιος Ιππόλυτος. Και έτσι θα αποστέλλονται όσοι ήδη έχουν υπονταγή στον Αντίχριστο με φοβερή μανία σε κάθε πόλη και χωριό για να θωνατώνουν τους πιστούς με άγρια βασανιστήρια. Οι πιστοί χριστιανοί θα διώκονται παντού, πάντοτε επαναλαμβάνω κατά τον Άγιο Πόλυτο, που θα προσπαθούν να κρύβονται στα βουνά και στις σπηλιές, αλλά το δελειρό μένος του Αντιχρίστου θα τους καταδιώκει παντού, σε ξηρά και θάλασσα θα τους συλλαμβάνει, θα τους διασύρει δημοσίως, θα τους βασανίζει, θα τους θανατώνει και πάση κολάση κολαστήσονται και εκ παντός του κόσμου εκβληθήσονται, καταλήγει ο Άγιος Ιππόλυτος για τη φοβερά θλίψη εκείνων των ημερών. Υπάρχει ωστόσο και μία άλλη άποψη των πατέρων της Εκκλησίας σύμφωνα με την οποία η καταφυγή των Ορθοδόξων Χριστιανών θα γίνει στα βουνά και στις σπηλιές με προσευχή και υπομονή πολύ. Ειδικότερα εμείς οι Έλληνες ήδη έχουμε το προνόμιο να έχουμε πολλά βουνά στην πατρίδα μας. Και έτσι λοιπόν θα καταφεύγουμε σε αυτά και θα μπορούν πιθανόν να καταστούν και να μας φέρουν δυνατοί και θαυμαστεί τη σωτηρία των εκλεκτών Ορθοδόξων Χριστιανών που θα έχουν φλογερή και ακλόνητη την πίστη. Ως προανάκρουσμα της καταδιώξεως και για εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών θα χρησιμεύσει η εξόντωση από τον Αντίχριστο των δύο μαρτύρων και προφητών Ηλία και Ενόχ, των οποίων τα πτώματα θα παραμείνουν κατά διαταγή του άταφα για 3,5 ημέρες στην κεντρική πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και θα τα δει όλος ο κόσμος. Πώς? Διαμέσου των τηλεοράσεων. Αυτά που λέγονται αυτή τη στιγμή είναι όντως φοβερά και μπορούν να μας γεμίσουν με φόβο. Άλλοι πάλι πλανεμένοι και διαστρέφονται στις γραφές θα μπορούσαν να μας φοβερήσουν με αυτά για να πετύχουν κάποιους δόλιους σκοπούς. Επιμένοντας όμως εμείς τονίζουμε, βασιζόμενοι στους λόγους των ερμηνευτών της Αποκαλύψεως, Ανδρέα και Αρέθα, ότι δεν θα δεχτούν αυτό το σφράγισμα όσοι ήδη έχουν σφραγιστεί με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και όσοι διατηρούν τη σφραγίδα του βαπτίσματος και του χρίσματος με την τήρηση των εντολών και δι' της πίστεως και με την συμμετοχή στα πανάχρηντα μυστήρια με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ο φόβος στους σημερινούς χριστιανούς, ο φόβος μάλλον στους χριστιανούς της εποχής εκείνης που θα είναι ενδεδειμένοι με τον ολοφώτινο χιτώνα της αληθινής πίστεως δεν θα υπάρχει στην καρδιά τους. Αλλά αντιθέτως θα είναι πλημμυρισμένοι από μια ακράτητη επιθυμία για μαρτύριο. Έτσι θα θριαμβέψει η ζωντανή ορθόδοξη πίστη. Αυτή θα νικήσει και τον Αντίχριστο και τον Σατανά και τον Διάβολο και τον Προφήτη
και κάθε υπηρέτη του. Κάποιος χριστιανός στη Βόρειο Ήπειρο την εποχή του καθεστώς του Χότζα συνελήφθη και για χρόνια είχε υποστεί ταλαιπωρίες και βασανιστήρια. Εγώ, λέγει, όπως και πολλοί άλλοι, μαρτυρήσαμε γιατί γυρίσαμε τις πλάτες μας στο Ισλάμ. Όμως έζησα τόσες τρομερές καταστάσεις που παρακαλούσα χίλιες φορές να είχα πεθάνει. Καταστάσεις που δεν περιγράφονται ούτε και πιστεύονται. Γιατί? Γιατί έκανα μόνο το σταυρό μου. Μέσα στη φυλακή αγανάκτησα μια μέρα γιατί με έδιραν για πράγματα που δεν είχα ιδέα και με τιμώρησαν με 50 βουρδουλές. Από συνήθεια είπα, Θεέ μου, Παναγία μου, βάλει το χέρι σου, τι είναι αυτά που ακούω, και έκανα συνέστητα τον σταυρόν μου μπροστά στον αξιωματικό της φυλακής. Εκείνος γούρλωσε τα μάτια του, σηκώθηκε από το γραφείο του, άρχισε να ουρλιάζει στους φρουρούς του και με πήρε σηκωτό. Έφαγα το ξύλο της χρονιάς μου. Το χειρότερο μαρτύριο ήταν ότι με κρέμασαν από τους ώμους με σχοινή και πατούσα πάνω στον πάγο, πάνω σε πλάκες πάγου που έλειωναν σιγά σιγά και έτσι θα πέθαινα, αφού με είχαν κρεμάσει. Είχαν ξυλιάσει τα πόδια μου. Κουράστηκα πολύ και εκεί μέσα στην απόγνωση τον είδα. Τον είδα. Ήταν ο Κύριος με κόκκινη χλαμίδα και με το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι. Από εκείνη τη στιγμή και όλο το βράδυ τα πόδια μου, παρότι ήταν στον πάγο, δεν κρύωναν. Ήταν πολύ ζεστά και ο πάγος δεν έλειωνε. Έμεινα παγωμένος εκεί για να πατώ, για να μην με πνίξει το σκοινί, πάνω στον πάγο που δεν έλειωνε. Την επομένη το πρωί οι φύλακες έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας τα κομμάτια του πάγου ακριβώς όπως τα είχαν αφήσει από την προηγουμένη, χωρίς ούτε μια σταγόνα να έχει λιώσει και με ένα ευδιάθετο, χαρούμενο, γελαστό και δυνατό. Αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ στη ζωή μου και τον διακηρύττω συνεχώς. Γιατί στη συνέχεια ελευθερώθηκε και αυτή η διακήρυξη υπάρχει γραμμένη στα μαρτυρολόγια της εποχής μας. Επειδή γίνεται πολλής λόγος λοιπόν για τον αριθμό του Αντιχρίστου, ο οποίος περιλαμβάνεται, επαναλαμβάνω, στο 13ο κεφάλαιο, θέλω να τονίσω ότι αυτό το συγκεκριμένο χωρίο είναι από τα δυσκολότερα της Αγίας Γραφής και δι' της Αποκαλύψεως και επιπλέον πολύ παρεξηγημένο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι σαφείς και προσεγγίζουν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής με πίστη και ταπείνωση, χωρίς να αυτοσχεδιάζουν, ούτε να εκφέρουν τη γνώμη τους επιμένοντας σε αυτήν. Γι' αυτό πολλές φορές για κάποιο αγιογραφικό θέμα δεν διστάζουν να παραδεχτούν ότι δεν το γνωρίζουν. Το όνομα του Αντιχρίστου σύμφωνα με την Αποκάλυψη θα είναι αυτά τα τρία γράμματα που αναφέραμε. Χ, Ξ, τελικό σίγμα. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας μαζί με τον Αρέθα, επίσκοποι, και οι δύο λένε πως την ακρίβεια τέτοιου είδους υπολογισμών ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουσιν. Δηλαδή χρειάζονται ως προϋποθέσεις για την κατανόηση του ονόματος του Αντιχρίστου ο χρόνος της πραγματοποιήσεως, η πνευματική πείρα, η νύψης και η αγρήγορσης. Ο Αρέθας Κεσαρίας τονίζει ότι ο Ιωάννης δεν έγραψε καθαρά το όνομά του διότι δεν αξίζει να γράφεται μέσα στην Αγία Γραφή το μυαρό όνομα του Αντιχρίστου. Γιατί αν έπρεπε να γίνει γνωστό ένα τέτοιο όνομα, όπως μας αναφέρουν οι ερμηνευτές, σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
που έβλεπε το θείο όραμα θα το αποκάλυπτε. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας επιμένουν ότι δεν πρέπει να κάνουμε υπολογισμούς και μετρήσεις για να βρούμε το όνομα βάση του αριθμού, γιατί πολλά ονόματα μπορεί να αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό. Ο Άγιος Ειρηναίος λέγει «Ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένει την έκβαση της προφητείας εν της εσχάτης καιρής». Το έργο του Αντιχρίστου πάνω στη γη θα έχει μικρή διάρκεια, 42 μόνον μήνες, δηλαδή 3,5 χρόνια. Είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παρουσιαστούν και οι δύο προφήτες Ηλίας και Νόχ και θα δράσουν προφητικά εναντίον του Αντιχρίστου, καταγγέλλοντάς τον ως ψευδομεσία, από τον οποίο και θα θανατωθούν, όπως τονίσαμε προηγουμένως. Ότι θα έλθει ο προφήτης Ηλίας είναι φανερόν μέσα από την Αγία Γραφή δια του προφήτου Μαλαχία από το 4ο κεφάλαιο. «Ιδού εγώ αποστέλω ημίν Ηλίαν το θεσβήτην πριν η ελθήν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή». Για δε τον Ενόχ η Αγία Γραφή λέγει ότι ευηρέστησε Ενόχ το Θεό και ούχε βρίσκεται ότι μετέθηκε αυτόν ο Θεός. Κατά την Ιερά Παράδοση όπως αυτή διατυπώνεται ρητός στην έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο 6ο κεφάλαιο, ο Ενόχ φυλάσσεται όπως και ο προφήτης Ηλίας για το τέλος του κόσμου με σκοπό να πολεμήσουν τον Αντίχριστο και να αποδείξουν με τους πύρινους λόγους των ότι είναι ψευδομεσίας, συντελώντας το να μετανοήσουν πολλοί από τους συμπατριώτες τους μέχρι ότου συλληφθούν, βασανιστούν και φωνευτούν με φρικτό θάνατο. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή θα κηρύξουν 1260 ημέρες, δηλαδή και αυτοί 3,5 χρόνια. Θα είναι ενδεδειμένοι με σάκους για να δηλώνουν το βαρύ πένθος και τη λύπη που θα έχουν μέσα στην καρδιά τους για όλους εκείνους που θα εξαπατώνται από τον Αντίχριστο. Μετά το τέλος του χρονικού αυτού διαστήματος του 3,5 ετών θα έλθει εντελώς ξαφνικά και το τέλος του Αντιχρίστου. Η δραματική πάλη του Αντιχρίστου εναντίον των εκλεκτών και των δικαίων εκ των Ορθοδόξων Χριστιανών, το φθαροποιόν έργο του, η αυτοδιάλυση της βασιλείας του, η καταστροφή της πρωτεύουσάς του μαζί με τη συντριβή όλων των θεομάχων δυνάμεων, πάντα ταύτα θα έχουν θριαμβευτική απήγηση στο πλήρωμα των Αγίων του Ουρανού, όπου άγγελοι και άγιοι θα ψάλουν εφρόσινα τη θριαμβευτική νίκη του Υιού του Θεού έναντι του Αντιχρίστου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος τη συντριβή του Αντιχρίστου την αποδίδει στον Χριστό, ο οποίος όταν έλθει κατά την Δευτέραν αυτού παρουσία αναλώσει τον άνομον το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού, που σημαίνει ότι και τότε θα ξεσκεπαστεί και θα φανερωθεί ο άνομος τον οποίον ο Κύριος θα εξορροθρεύσει και θα αφανίσει τόσο εύκολα σαν ένα με ένα φύσιμα απλώς του στόματός του και θα τον εξουδετερώσει με την ένδοξη εμφάνισή του. Ήδη όμως η ώρα πέρασε. Θα σταματήσουμε εδώ. Αδελφοί μου, ολοκληρώνοντας τη σημερινή ομιλία, μια προτροπή βγαίνει αυθόρμητα από το βάθος της καρδιάς μου. Όπως όλοι μαζί, κλήρος και λαός, συνταυτιστούμε σε μια ενότητα θεοτριαδική, χωρίς παρεκκλήσεις, υποχωρήσεις, νοθεύσεις και συμβιβασμούς. Διότι αυτή η σύμπνοια θα μας δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε το κακό, την αμαρτία και αυτόν τον Αντίχριστο μέχρι σέματος, θυσίας και μαρτυρίου. Και η Ιερά Αποκάλυψη τελειώνει με τις φράσεις «Κύριε έρχου ταχύ».
είμαστε έτοιμοι να πούμε το αμήν. Ήθελε να το δώσει ο Θεός σε όλους μας και να το φροντοβοντάξουμε αν ζούμε τότε. Αμήν Κύριε, έρχου ταχύ, είμαι έτοιμος, πάρε με στην αγκαλιά σου, στον παράδεισό σου, στη βασιλεία σου. Αμήν. Σήμερα πρωτοκυκλοφόρησε και το τελευταίο μας βιβλίο «Η Αναβαθμή στην Εχριστόπορία» από ομιλίες που κάναμε εδώ στην Αγία Βαρβάρα. Όσους μπορέσαμε βέβαια από αυτές, γιατί έχουν και δυσκολία μεγάλη στην ερμηνεία τους, και θα τις διαθέσουμε για σήμερα και την Κυριακή και του Ευαγγελισμού προς 10 ευρώ το ένα. Και όσοι δεν έχετε, πάρτε το έτσι και τα δείτε όποτε θέλετε. Ο Κύριος να σας ευλογεί, να περάσουμε το υπόλοιπο της Σαρακοστής με υγεία, φωτισμό και δύναμη, για να υποδειχθούμε ύστερα τα μεγάλα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος και κυρίως την ένδοξο Ανάστασή Του, που να είναι και δική μας Ανάσταση. Κύριε, το δύναμε ως με θυμόν γένου, άλλον καρέκτος σου βοηθών, έκλειψε